Καινοτόμε λύσει σε τομεί τη κυκλική οικονομία, όπω ο τουρισμό και η γεωργία, δίνει μέσα από σύγχρονα μοντέλα που εφαρμόζει η σύμπραξη με την ονομασία InCREET. Μέλη του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτη, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, του ΕΛΜΕΠΑ, τη Ανώτερη Σχολή Τουριστική Εκπαίδευση Κρήτη και Ιταλική Εταιρεία Πληροφορική, αναπτύσσουν υποστηρικτικέ λύσει. Θέλουμε να, να, να προκαλέσουμε μια βιώσιμη στρατηγική στην οικονομία τη Κρήτη. Αυτό μπορεί να είναι στον τουρισμό, αηφορία στον τουρισμό. Ε, να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ε, να περιορίσουμε την ε, χρήση πρώτων υλών στη Γεωργία και τη μεγαλύτερη απόδοση και ποιοτική αναβάθμιση της. Σε επίπεδο ε, 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 ακαδημαϊκού και ερευνητικού είναι μια από τις λίγες προσπάθειες στην Κρήτη στην οποία συμμετέχουν όλα αναξαρτήτως τα ακαδημαϊκά ιστιτούτα και πανεπιστήμια και συμμετέχουν ισότιμα ε, σε όλες αυτές τις δράσεις. Ήδη σε θερμοκήπιο του Μαΐχ στα Χανιά λειτουργεί πιλωτική εγκατάσταση εφοδιασμένη με πλήθος αισθητήρων. Ο στόχος μας ήταν να αποτυπώνουμε όσο γίνεται καλύτερα το μικροκλίμα και να παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις βλέποντας τι μας δείχνουν τα μετρολογικά δεδομένα έξω από το θερμοκήπιο αλλά και μέσα στο θερμοκήπιο. Χάρη στι μετρήσει και την ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, έχει δημιουργηθεί το ψηφιακό δίδυμο του θερμοκηπίου που διευκολύνει την έρευνα και την υλοποίηση σεναρίων σχετικά με διάφορε μορφέ καλλιέργεια. Με βάση αυτά, εμεί μπορούμε να κανονίσουμε τι εργασίε μα, να πάρουμε τι αποφάσει μα ε, όσον αφορά, για παράδειγμα, το πότισμα ή άλλε καλλιεργητικέ πρακτικέ. Ε, Επίση, έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφουμε με αισθητήρε τι συμβαίνει μέσα στο υπόστρωμα που μεγαλώνουν τα φυτά μα, είτε αυτό είναι έδαφο, είτε αυτό είναι ε, μια υδροπονική καλλιέργεια. Τα δεδομένα που καταγράφουν οι αισθητήρε συλλέγονται αυτόματα σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και ο κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη, στην προκειμένη περίπτωση οι γεωπόνοι του Μαϊχ, μπορούν να επιλέξουν τι βέλτιστε πρακτικέ για τα φυτά του, τη σωστή του ανάπτυξη και την παραγωγή. Ναι. Το έξυπνο θερμοκήπιο μπορεί σύμφωνα με του ερευνητέ να δείξει το δρόμο του μέλλοντο στου ιδιοκτήτε θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Και με τι κατάλληλε καθοδηγήσει και από του ειδικού, από του γεωπόνους περιοχή, μπορούν έτσι να βελτιστοποιήσουν τι πρακτικέ του, την παραγωγή του, να μειώσουν τι εισρωέ και έτσι να έχουν μια πιο αηφόρο διαχείριση στις θερμοκυπιακές καλλιέργειες. Το παράδειγμα των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης πρόκειται να ακολουθήσουν αντίστοιχα ιδρύματα της Μεσογείου. Ήδη είναι στα σκαριά η δημιουργία ενός αντίστοιχου κόμβου στην Ιταλία, ενώ εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜαΐΧ μεταφέρουν στις χώρες τους την τεχνογνωσία που διδάσκονται στα Χανιά.